Θέλει λίγο χρώμα. Πώς σου θέλει κάτι. Κάτι θέλει. Αμυγδαλάκια. Κάτι να σκεφτώ. Θα βάλω αμυγδαλάκια. Καλό βέβαια. Για κάποιον που πάει καμπάνα. Λοιπόν, ή αμυγδαλάκια, παιδιά, ή δημητριακά, δημητριακά. Α, δημητριακά θα βάλει. Βεβαίως, θα φάω γιατί και με το χέρι. Κοιτάξτε το πώς γίνεται. Πώς θα γίνει όλη η μαγιά, ωραία. Τέλειο. Εδώ δεν βλέπω τα πλάνα σας. Τα παίρνετε, εντάξει, ωραία. Ή δημητριακά ή το υπόλοιπο αμυγδαλάκι, το οποίο το έχουμε σπάσει, έχω και εδώ. Σπάσω κι άλλα. Γιακό. Έλα, χαρά μου. Φορτένεις με τις γεύσεις σου, μας φορτένεις και το μάτι όμως. Γιατί ο τρόπος που σερβίρεις το φαγητό και που δίνεις στον κόσμο πώς να σερβίρει το φαγητό, αυτό το food styling που κάνεις, δηλαδή με το που βλέπουμε ήδη μας ανοίγει και πιο πολύ η όρεξη. Είναι πολύ σημαντικό. Θα σου πω, Τατιάνα μου, είναι και ο λόγος που το κάνουμε παρέα, γιατί βρισκόμαστε στη μεγαλύτερη συνταγογραφία που έχει γίνει ποτέ. Δηλαδή υπάρχουν περιοδικά, site, μπορείτε να βρείτε χιλιάδες συνταγές. Εμένα αυτό που με ενδιαφέρει μαζί σου και γι' αυτό είμαι εδώ, είναι να δείξουμε στον κόσμο πώς θα κάνει καλύτερη τη ζωή του, πώς θα αποκτήσει μια ποιότητα ζωής. Αυτό με ενδιαφέρει και όχι να γράψετε τη συνταγή. Η συνταγή θα σας βγει, είναι ωραία, είναι γλυκιά. Σας την υπογράφω εγώ, οπότε δεν υπάρχει περίπτωση να μην σας βγει. Πραγματικά είναι μοναδική, πραγματικά είναι έξυπνη και θρεπτική, αλλά αυτό που με ενδιαφέρει είναι να έχετε ποιότητα ζωής, να έχετε ωραίες στιγμές με τους αγαπημένους σας ανθρώπους. Πάμε να σερβίρουμε, ή θες να κάνω και πιάτο, θα σου κάνω και πιάτο. Έχω χρόνο για πιάτο. Τι, ό,τι θέλετε. Θέλετε να δείξω και πιάτο, ωραία. Θέλουμε να το σερβίρουμε στα πιάτα. Ωραία. Έχουμε το κέικ μας, θέλουμε να το σερβίρουμε. Λοιπόν, έχω τη σπάτουλα μου, την εξαιρετική. Αυτό να το πάω στα παιδιά. Βεβαίως, το κόβω εγώ εδώ. Ή ανοιχτό το έχουμε. Ανοιχτό. Δεν το κλείνουμε, γιατί ο Μάνικα δεν κρατάει. Λοιπόν, ακούστε το κολπάκι. Περίμενε ότι κάτι εκεί όπως είσαι άκαμα. Περίμενε. Δεν κουνιόμαστε. Ναι. Κουνιόμαστε. Λοιπόν, το κέικ, παιδιά. Περίμενε με την καμπάνα, κάτσε όρθιο. Λοιπόν, έχω το κέικ. Άμα δείτε κάτω-κάτω εδώ, δεν έχω βάλει γλάσο το frosting. Γιατί το έκανα αυτό? Για να μπορέσω να το πιάσω, να το βάλω σε ένα πιάτο το βράδυ και να το βάλω στο ψυγείο. Δεν το βάλουμε όλη την καμπάνα. Έχω κόσμο, ξυπνάω. Παίρνω και την καμπάνα, το βάζω στο σαλόνι μου, το σκεπάζω. Εντάξει, κοιτάω την καμπάνα μου να εφάπτει καλά και είμαι μια χαρά. Πάω να σερβίρω τώρα, εγώ να κάνω ένα πιατάκι. Εγώ μπορώ να το πάω στα παιδιά. Βεβαίως και έλα εδώ που σε θέλω. Να τα ξετρελάνω. Αυτό είναι εδώ. Έλα, αυτό. Καπάνα. Όλε. Αυτό είναι και η καπάτε σήμερα. Και έχει κόσμο, θα σας φέρω και πέρα και πυρούνια. Κάτσε, Σοφία, κάτσε. Λοιπόν. Το σοφάκι μου που θα τις ντύσεις όλες, θα τις κάνεις κούκλες σε λίγο, γιατί σε λίγο είναι η μόδα μας. Άκου εδώ το Γιάννα. Ναι. Μαρία, άλλο! Τι γίνεται ρε παιδιά εδώ! Τι γίνεται εδώ! Τι γίνεται εδώ! Τι γίνεται μασταράτσια! Τι γίνεται εδώ! Άντε να κεράσουμε και τους γείτονες ρε παιδιά! Όχι μόνο για μας! Να κεράσουμε και τους γείτονες! Να πάει και αυτή η εκπομπή! Μόνο εμείς τρώμε την είπε!